Σίγουρα τα πολύ ενδιαφέροντα σε σχέση με την έκβαση της δίκης τα έχετε ακούσει από τους συνηγόρους των τριών υποθέσεων. Εμείς ως παρατηρητές έχουμε να πούμε λίγο διαφορετικά πράγματα, αυτά που καλούμαστε να καταγράψουμε σε κάθε δικάσιμο. Να ξανασυστηθώ για όποιον δεν ξέρει ότι είμαι εδώ εκ μέρους του παρατηρητηρίου των δημοσιογράφων για το φασιστικό και ρατσιστικό λόγο στα μέσα ενημέρωσης και με αυτή την ιδιότητα συμμετέχουμε στο παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια λοιπόν που είναι σε εξέλιξη η δίκη έχουν γίνει 150 δικάσιμοι και όχι όλες υπό τις καλύτερες συνθήκες. Θα σας θυμίσω για όποιον έχει έρθει την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού, που είναι μια πολύ μικρή αίθουσα για το μέγεθος της συγκεκριμένης διαδικασίας. Από την αρχή όλοι οι παράγοντες της δίκης είχαμε υποστηρίξει την αναγκαιότητα μεταφοράς της στο εφετείο, σε κεντρικό σημείο και για την καλύτερη πρόσβαση του κόσμου, αλλά και γιατί οι συνθήκες θα ήταν πολύ καλύτερες. Παρά το γεγονός ότι και οι άνθρωποι της υπεράσπισης και το κοινό της Χρυσής Αυγής προσπαθεί κάθε φορά για το διαφορετικό, προσπαθεί πάντοτε να δημιουργήσει μία ένταση, να δημιουργήσει ένα κλίμα αναντίστοιχο της περίπτωσης. Η μεταφορά επετεύχθη μόλις τον περασμένο Ιούνιο μετά από μια συνέντευξη τύπου της πολιτικής αγωγής στην οποία συμμετείχε η κυρία Μάγδα Φίσα και στην έκκληση που είχε απευθύνει η κυρία Φίσα στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβουν. Μετά από αυτό λοιπόν επετεύχθηκε, όχι μετά από τα περίπου ενός έτους αιτήματα των τοπικών φορέων, των δικηγόρων, της οικογένειας, των θυμάτων, όλων των παραγόντων της δίκης. Να σας θυμίσω μερικά από τα περιστατικά που συνέβησαν στον Κορυδαλό, μια και κάνουμε μια αποτίμηση της διετίας, για να δείτε γιατί δεν έπρεπε να είμαστε εκεί. Από το ένα που είναι το πιο απλό και το πιο τραγελαφικό, παραδείγματος χάρη το ότι πλημμύρισε σε μια καταιγίδα η αίθουσα, έτρεχαν νερά από τους τοίχους, μαζεύτηκαν νερά σε μια πλευρά της αίθουσας και η πρόεδρος αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία προκειμένου να μαζευτούν τα νερά το 2016. Και ότι δεν υπήρχαν μικρόφωνα και δεν μπορούσαμε να ακούσουμε από το χαλάζι που έπεφτε, γιατί είναι προκάτω η στέγη, η σκεπή της αίθουσας. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει επί της ουσίας η διαδικασία. Μέχρι το επεισόδιο με το περίφημο χαστούκι που έδωσε ένας δικηγόρος της υπεράσπισης σε μια κοπέλα από το ακροατήριο, γιατί οι χώροι είναι διαφορετικοί. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν διαφορετικοί. Μάλλον, ναι, να το πω σωστά. Δεν είναι διαφορετικοί οι χώροι. Η ζωή έχει δώσει τις λύσεις και η πολιτική αγωγή και οι μάρτυρες έχουν πάρει έναν χώρο μπροστά που είναι για τους δημοσιογράφους. Και ο κοινόχρηστος διάδρομος που οδηγεί στις τουαλέτες είναι ο χώρος που έχει καταληφθεί από τους δικηγόρους της Χρυσής Αυγής και τους κατηγορούμενους. Οπότε, όποιος θέλει να προσεγγίσει τον συγκεκριμένο χώρο, θα πρέπει να διασχίσει όλο αυτό και τον κόσμο και την απόσταση. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας freelancer δημοσιογράφος, Γερμανός, ο οποίος δεν ήξερε αυτό το φυσικό χώρισμα τέλος πάντων των σημείων της αίθουσας, προκειμένου να κάνει ένα διάλειμμα. Ο δικηγόρος λοιπόν της Χρυσής Αυγής του επιτέθηκε, του είπε: φύγε από εδώ, δεν είναι δικό σου χώρος, εδώ είναι ο χώρος της Χρυσής Αυγής. Η κοπέλα από το ακροατήριο πήγε να υπερασπιστεί και πάνω στην προσπάθεια της υπεράσπισης έφαγε ένα χαστούκι από τον δικηγόρο της Χρυσής Αυγής. Εκεί λοιπόν είχαμε τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήρθαν μέτωπο σε εμάς που πήγαμε να περασπιστούμε τη συγκεκριμένη κοπέλα, δίνοντας δίκαιο επί της ουσίας στους δικηγόρους της Χρυσής Αυγής και ξανατέθηκε ξανά το θέμα των συνθήκων και το πώς τα μέτρα ασφαλείας που έχουν λάβει είναι ικανά να εξασφαλίσουν τις σωστές συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Στα μέτρα ασφαλείας θα έρθω και για το εφετείο, γιατί τον πρώτο καιρό, τις πρώτες μέρες όταν πήγαμε στο εφετείο, να σας θυμίσω ότι υπήρχε ένας πολύ μικρός χώρος για το κοινό. Όσοι έρχεστε, ξέρετε πώς είναι διαμορφωμένη η αίθουσα. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε η πρόβλεψη ούτε για τη διαφορετική είσοδο του κοινού, δηλαδή και τα μέλη των αντιφασιστικών οργανώσεων και τα μέλη της Χρυσής Αυγής που έρχονταν να παρακολουθήσουν τη δίκη, χρησιμοποιούσαν την ίδια είσοδο. Οι αρχές είχαν επιλέξει τη διαχείριση του κόσμου να την κάνουμε γηπεδικούς όρους, δηλαδή να μπαίνουν κατά ομάδες και με συνοδεία δημιουργιών μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, προκαλούσε εντάσεις και προβλήματα. Μάλιστα την πρώτη μέρα δεν υπήρχε ούτε καν η πρόβλεψη του πού θα καθίσει η οικογένεια του Παύλου Φίσα και είπαν στην κυρία Φίσα να καθίσει ανάμεσα στους Χρυσαυγίτες, ας πούμε εκεί. Μετά από παρέμβαση των δημοσιογράφων και των δικηγόρων άλλαξε αυτό και δόθηκε ξεχωριστός χώρος. Επίσης χρειάστηκε να γίνουν επεισόδια στον προθάλαμο της αίθουσας μεταξύ αντιφασιστών και συγκεκριμένων μελών της Χρυσαυγής που έρχονται σχεδόν με εργολαβία στην αίθουσα του δικαστηρίου από τον Πειραιά, προκειμένου να καταφέρουν να ανοίξει η δεύτερη είσοδος για το κοινό και να μπορούν οι αντιφασίστες να μπαίνουν από διαφορετική είσοδο και να μην υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός και η παρέμβαση της αστυνομίας κάθε λίγο και λιγάκι.
και χρειάστηκε παρέμβαση των δημοσιογράφων και του κ. Παπαδάκη, αν θυμάμαι καλά, να πείσουμε τους αστυνομικούς ότι θα πρέπει να κατεβούν και οι δημοσιογράφοι πιο κάτω, ώστε να απελευθερωθούν και άλλες θέσεις για το κοινό που υπήρχε, έξω κοινό που ήθελε να μπει. Και η μόνιμη αποδόση ήταν ότι δεν υπάρχουν κενές θέσεις για το κοινό των αντιφασιστών. Οπότε ήμασταν μονίμως σε μια διαπραγμάτευση. Αυτό τώρα έχει έρθει σε μια ισορροπία, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν έχει πάει από μόνο του όπως θα έπρεπε να έχει πάει όταν, αν θα υπήρχε η σωστή πρόβλεψη από τους υπευθύνους. Δεν ξέρω αν σας το είπαν ήδη οι συνήγοροι, αλλά υπάρχει ένα θέμα με την καταγραφή της δίκης. Δεν υπάρχει φωνοληψία με απόφαση της έδρας, οπότε δεν υπάρχει αρχιακό υλικό από αυτή τη διαδικασία, από αυτή την τόσο σημαντική δίκη. Δεν μιλάμε για τη μαγνητοσκόπηση, έτσι που θα ήταν, θα κάναμε πάρτι αν υπήρχε μαγνητοσκόπηση. Δεν υπάρχει καν η φωνοληψία. Και με την προβληματική που θα έχουν συνήγοροι όταν θα χρειαστεί να ανατρέξουν σε καταθέσεις παλαιότερες, ήδη έχουν περάσει 2 χρόνια, θα περάσει 1,5 σίγουρα, αν θέλουν να ανατρέξουν σε αρχαία για να δουν τι έχει υποθεί σε καταθέσεις, όταν πολλές φορές το κόμμα ή ανατελεία ή μια λέξη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της διαδικασίας. Θα γίνω γραφική τοπική πάρα πολλές φορές, όποτε μου δίνει την ευκαιρία, το λέω για να καταλάβουμε λίγο την αντιστοιχία, ότι έχουμε οπτικό υλικό από την κατάθεση του Παναγούλη στη δίκη των βασανιστών του το 1975, καταγεγραμμένο οπτικό υλικό, και από αυτή τη δίκη δεν θα έχουμε τίποτα παρά μόνο τις φωτογραφίες που βγάζουν οι συνάδελφοι φωτογράφοι όταν δεν απειλούνται από τους δικηγόρους της Χρυσής Αυγής, γιατί έχει υπάρξει και αυτό εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, να απειλούνται οι φωτορεπόρτερ, θα τους πάσουν τις μηχανές αν αποτυπωθούν τα πρόσωπά τους, αν αποθανατιστούν τα πρόσωπά τους στις φωτογραφίες που τραβούν οι συνάδελφοι. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, θα πω μόνο δύο λόγια για τη δημοσιότητα της δίκης. Δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε να είναι η δημοσιότητα της δίκης. Τον πρώτο καιρό μετά τις διώξεις είχαμε μια υπερπληθώρα πληροφοριών για το τι γίνεται στις καταθέσεις των κατηγορουμένων, στοιχεία από τη δικογραφία, φωτογραφίες, πλάνα, βίντεο. Είχαμε πάρα πολύ πληροφόρηση. Όταν έγιναν οι συλλήψεις, όταν έγιναν οι προφυλακίσεις, μετά η σκόνη έκατσε. Οι δημοσιογράφοι πληροφορήσαμε ότι μέχρι εκεί έπρεπε να το έχουμε πάει δημοσιογραφικά. Δεν κάναμε το ρεπορτάζ για τις τυχόν καθυστερήσεις της διαδικασίας, ώστε να οριστούν οι ημερομηνίες, να προχωρήσει η διαδικασία. Οπότε φτάσαμε στις 15 Απριλίου του 2000, στις 20 Απριλίου του 2015, στην έναρξη της δίκης, όπου εκεί τα μέσα ξαναθυμήθηκαν την διαδικασία, μιλώντας για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όμως και όχι τόσο για την ουσία της υπόθεσης. Είναι πολύ λίγοι δημοσιογράφοι που έχουν σταθερά παρόν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, δεν ξεπερνά τους 7-8, και όχι από τα μέσα που θα λέγαμε mainstream, δηλαδή τα μεγάλα τηλεοπτικά μέσα, τις πολύ μεγάλες εφημερίδες που έχουν πρόσβαση σε πάρα πολύ κοινό. Πιο εξειδικευμένα θα πρέπει να πας να ψάξεις για να τη βρεις την είδηση. Δεν θα πέσει μπροστά σου, θα πρέπει να ψάξεις να τη βρεις την είδηση. Εκτός αν έχουν συμβεί επεισόδια μέσα στην αίθουσα, όταν υπάρχει το συναισθηματικό τυράκι σε εισαγωγικά του ξεσπάσματος της κυρίας Φύση, όταν θα έχουν δημιουργηθεί επεισόδια με αντιφασίστες και από την πλευρά του κοινού, θα ασχοληθούν για τα επεισόδια και όχι πάντοτε με τον όρθιο τρόπο ή μεταδίδοντας πολύ σωστά πώς ακριβώς ξεκίνησαν και πώς εξελίχθηκαν τα επεισόδια. Οπότε, να φέρω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι η τελευταία φορά που εγώ τουλάχιστον είδα τηλεοπτικό ρεπορτάζ ήταν το Φεβρουάριο, όταν έγιναν τα επεισόδια στο εφετείο. Έκτοτε δεν θυμάμαι τηλεοπτικό δίκτυο να έχει ασχοληθεί με την ουσία, με την εξέλιξη της υπόθεσης της δίκης της Χρυσής Αυγής. Ξανασχολήθηκαν τα μέσα λίγο παραπάνω, εκτός από τα 7-8 που σας είπα προηγουμένως, χθες με την κατάθεση του καθηγητή του κυρίου Αλιβιζάτου. Οπότε ανοίγει ένα θέμα και μια συζήτηση για το αν τελικά η επιλογή της διαχείρισης της κάλυψης της δίκης έχει να κάνει με το τι πουλάει ή με το αν θέλουμε να έχουμε μια ενημέρωση του κοινού για αυτή την πολύ σημαντική δίκη. Εμείς το παρατηρητήριο, οι αριθμοί που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι πουλάει η δίκη, ότι ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται για τη δίκη, γιατί ψάχνουν τους λογαριασμούς μας στα social media και μετά στη σελίδα μας για να δει την αναφορά, τη συνολική αναφορά που έχει γίνει σε κάθε δικάσιμο. Θα σας πω μόνο 2 νούμερα ενδεικτικά και θα τελειώσω με αυτό, ότι έχουμε περισσότερους από 20.000 φίλους ακόλουθους που παρακολουθούν τους λογαριασμούς στο Facebook και στο Twitter, τους λογαριασμούς του παρατηρητηρίου που σε real time υπάρχει η μετάδοση από την ομάδα που παρακολουθεί και επεξεργάζεται
το τι γίνεται εντός του δικαστηρίου και οι θεάσεις του περιεχομένου αυτού που έχουμε ανεβάσει στο διαδίκτυο ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια τους τελευταίους 24 μήνες που είναι σε εξέλιξη η δίκη. Αυτό που είχα να ζητήσω εγώ από τους συναδέλφους που είναι εδώ είναι να πιέσουν και εκείνοι τα μαγαζιά τους ώστε να ασχοληθούν περισσότερο με την κάλυψη της δίκης και από το υπόλοιπο κοινό και να έχει παρουσία στο ακροατήριο αλλά και όσο μπορεί να αναρτά και εκείνο πράγματα που αφορούν τη δίκη, να χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς μας και να κάνει επίσης κοινοποίησεις για να διαχυθεί η πληροφορία όσο το δυνατό περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ.